Έχει έρθει, Μαρία. Έχει έρθει, Άννα, και να σου πω ότι έχει σχολιαστεί και αρνητικά τόσο από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και από τους πολίτες. Και επειδή λοιπόν το κλίμα δεν ήταν και τόσο θετικό, έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού και τονίζει τα θετικά στοιχεία αυτής της νέας διάταξης, της αναδιαμόρφωσης, της τιμολογιακής πολιτικής για τις τιμές των εισιτηρίων. Αυτό που βλέπουμε πρώτη φορά είναι ότι θα υπάρξει 50% καθολική έκπτωση τόσο στα κανονικά εισιτήρια όσο και στα μειωμένα κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, μιλάμε από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Επίσης θα δούμε να παίρνει σάρκα και οστά, θα μπορούσαμε να πούμε, το έχουμε πει και από την εκπομπή πάρα πολλές φορές, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο περιμένουμε προκειμένου να μπορεί όλος ο κόσμος από κάθε γωνιά του πλανήτη να κλείσει το δικό του εισιτήριο. Κάθε τόσο έρχεται και ξαναέρχεται, επανέρχεται το θέμα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα υλοποιηθεί. Αυτό λένε ότι ενδεχομένως μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει υλοποιηθεί και έτσι θα γλιτώσουμε και διοικητικό κόστος. Ναι. Ακόμη κάθε Κυριακή, θα πούμε την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, θα είναι δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Μάλιστα. Ενώ ακόμη εξετάζεται το ενδεχόμενο όσοι έχουν κάρτα αλληλεγγύης να μπορούν να μπαίνουν δωρεάν. Τώρα όμως σου είπα και νωρίτερα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω ότι έχουν δώσει κάποια παραδείγματα και έχουν κάνει κάποια σχόλια τόσο καυστικά που αν μη τι άλλο μόνο τη χώρα μας δεν βοηθούν. Για παράδειγμα, η Telegraph, και εκτός συνόρων, η δημοσιογράφος της Telegraph λέει ότι προτιμώ να πάω για διακοπές στην Πελοπόννησο, μου αρέσει πολύ, αλλά δεν θα έδινα 200 ευρώ για μια οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη. Το CNBC από την άλλη πλευρά πάλι τονίζει ότι από 7 στα 10 ευρώ πάει το εισιτήριο στο αρχαιολογικό, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το εισιτήριο για το Μουσείο της Ακρόπολης πηγαίνει από τα 12 στα 20 ευρώ. Αυτό βέβαια, Άννα, δεν ισχύει, γιατί αυτό έχουν πει ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο για την Ακρόπολη. Οπότε δίνοντας αυτές τις τιμές συμβουλεύουν παράλληλα και τους τουρίστες να διαθέτουν μαζί τους ρευστό προκειμένου να μπορέσουν να πληρώσουν τις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες θα είναι αυξημένες. Πάνω σε αυτά λοιπόν τα σχόλια ήρθε αυτή η ανακοίνωση, προκειμένου να δούμε και τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν, ενώ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο νόμος αρχές του 2016 ή ακόμη και νωρίτερα, τέλος του 2015. Μάλιστα. Μένει να δούμε, θα παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε πού θα διαμορφωθούν τελικά οι τελικές τιμές και να δούμε, επειδή ούτως ή άλλως στους τελευταίους μήνες, τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ένα θέμα που το παρακολουθείς και πάρα πολύ στενά, Μαρία. Αρκετές φορές μας έχεις ενημερώσει και μας έχεις δώσει πληροφορίες. Υπάρχει μία άνοδο στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Οπότε ακόμα ένα στοιχείο το οποίο θα δείξει εάν τελικά επηρεάζει ή όχι, είναι σαφέστατα η κίνηση. Έτσι όπως θα διαμορφωθεί.